Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Συνεδριάζει εκ νέου σήμερα το Euro Working Group στις Βρυξέλλες, με τη Γερμανία να δίνει από χθες τον τόνο, μεταρρυθμίσεις η Brexit, τον Γερούν Ντάισενμπλουκ να δηλώνει πως αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, η Ολλανδική στήριξη θα διακοπεί και την Christine Lagarde να εμένει στις γνωστές θέσεις του Ταμείου, μείωση του αφορολόγητου, περικοπές συντάξεις. Δύσκολα τα πράγματα για την κυβέρνηση. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πραγματικά είναι ένα κρίσιμο Euro Working Group σήμερα, καθώς πλησιάζουμε πολύ κοντά στο ορόσημο της 20 Φεβρουαρίου, είναι το Euro Group της 20 Φεβρουαρίου. Θεωρητικά η επιδίωξη ήταν να είχε κλείσει αξιολόγηση μέχρι τότε. Αυτό δεν φαίνεται εφικτό, τουλάχιστον στο σύνολό του. Και από ό,τι φαίνεται, γίνονται διεργασίες σε πολλά επίπεδα προκειμένου να βρεθεί κάποια λύση ώστε να αποφευθούν τα χειρότερα. Τι λένε αυτές οι διεργασίες? Το ένα σενάριο μιλάει για σαλαμοποίηση της αξιολόγησης, για σπάσιμο στα δύο ουσιαστικά, ώστε να υπάρξει μια ενδιάμεση συμφωνία τώρα που θα περιλαμβάνει κάποια χρηματοδότηση για την Ελλάδα και μια δέσμη μέτρων που θα κληθεί να πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Όμως τα πιο επώδυνα μέτρα μαζί με την κουβέντα για το χρέος, τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, αλλά και για την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, να μεταταθεί ενδεχομένως και για το Σεπτέμβριο μετά τον κύκλο των ευρωπαϊκών εκλογών. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σενάριο που φαίνεται ότι εξετάζεται σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχει μια κουβέντα για πολιτική συμφωνία η οποία θα επιτρέψει να εκτονωθεί κάπως το ασφυκτικό κλοιός στον οποίο βρίσκεται η κυβέρνηση και η Ελλάδα, καθώς έχουν αρχίσει και επανέρχονται τα σενάρια του Brexit στο προσκήνιο. Ο Wolfgang Schäuble έκανε κουβέντα για κούρεμα του χρέους μόνο μετά από Brexit. Διάφοροι οίκοι θεωρούν ότι υπάρχουν πιθανότητες, αν και η γενικότερη εικόνα που βγαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι μάλλον με τον ένα με τον άλλον τρόπο, τουλάχιστον αυτό λένε οι οίκοι αξιολόγητες, θα υπάρξει μια συμφωνία, η οποία όμως δεν αποκλείεται να είναι επώδυνη για την κυβέρνηση. Αυτό που λένε είναι ότι αν χρειαστεί η κυβέρνηση να πάρει νέα επώδυμα να μέτρα, δεν θα πρέπει να αποκλείουμε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, καθώς ναι μεν θα ικανοποιηθούν οι εταίροι θεσμοί, δηλαδή θα μπορούσαν να δώσουν το πράσινο φως έστω και για μια τμηματική εκταμείευση χρημάτων. Το πολιτικό κόστος θα είναι τεράστιο. Ακριβώς, και όχι μόνο σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε επίπεδο δημοφιλίας του κόμματος, η οποία φαίνεται με βάση τις δημοσκοπήσεις να μειώνεται. Άρα είναι μπρος γκρεμός και πισωράμα για την κυβέρνηση, η οποία όμως στο σημερινό Euro Working Group προσδοκά να πάρει τουλάχιστον ένα σημάδι επιστροφής των κλιμακίων των θεσμών στην Ελλάδα. Μια κουβέντα για ένα πρώτο staff level agreement. Εικάζεται ότι υπάρχει σε κάποιες προσεγγίσεις ως προς αυτό. Η ελληνική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στο θέμα του κόφτη, είναι διατεθειμένη να κάνει κάποιες υποχωρήσεις σε θέματα, όχι τη λογική των εντελώς νέων μέτρων όπως έχει δηλώσει πολλές φορές, αλλά στο να φέρει μπροστά κάποια μέτρα που ούτως ή άλλως συζητούνταν. Και από εκεί και πέρα μένει το μεγάλο αγκάθι του αφορολόγητου, το οποίο το ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και μένει να δούμε κατά πόσο το οικονομικό επιτελείο είναι διατεθειμένο προκειμένου να κλείσει η αξιολόγηση. Ακριβώς. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγες ώρες από τώρα. Θεωρούμε ότι αργά το βράδυ θα υπάρξει μια εικόνα για το πού βρισκόμαστε και πώς θα κινηθούν τα πράγματα μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, χωρίς να αποκλείεται πάντως και μια έκτακτη πρωτοβουλία από την πλευρά του Γερούν Ντάισενμπλουκ μέσα στο Σαββατοκύριακο, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εν ώψη του κρίσιμου Eurogroup.